Κώστα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα. Εσύ δεν είσαι προληπτικός. Όχι. Ωραία. Άρα μια χαρά σήμερα βγήκες από το σπίτι, ε. Τι καιρό κάνει? Δεν έχει βροχές σήμερα. Από χθες το βράδυ σταμάτησαν, Ναι. αλλά ο καιρός προβλέπεται να έχουμε στη διάρκεια της ημέρας, θα έχουμε βροχές. Είναι χαμηλή θερμοκρασία σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα. Ναι, ναι. Είναι αισθητός ο χειμώνας και στην Πάφο. Επιτέλους. Μέχρι χθες το βράδυ, μέχρι αργά χθες το βράδυ, είχαμε όμως σφοδρές βροχοπτώσεις σε όλη την επαρχία, χωρίς όμως να αναφερθούν ιδιαίτερα προβλήματα. Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι βράχοι μέσα στο δικό δίκτυο Λεμεσός Πάφος θα μας τα πούν αργότερα και από την τροχέα. Καλά θα κάνουμε βέβαια αυτό που είπαμε και χθες, να παρακολουθεί λίγο ο κόσμος την ενημέρωση από την αστυνομία. Τώρα πριν να φύγει από το σπίτι είναι 7 και 7 η ώρα ακόμη, άρα έχει το χρόνο να μπει να δει αν συμβαίνει κάποιο πρόβλημα. Παιδιά, μην, αφού είναι εύκολη πλέον η πρόσβαση, να ενημερώνεστε. Λοιπόν, πάμε στα θέματα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, που έχουμε για σήμερα. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Θέλεις να ξεκινήσουμε, Να ξεκινήσουμε με τον διαρρήκτη, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ, τα μεσάνυχτα, εισήλθε σε κατοικία στην Χλώρακα. Τον αντιλήφθηκε η ιδιοκτήτρια, η οποία κοιμόταν, όταν προσπάθησε να κλέψει προσωπικά της αντικείμενα. Άρχισε να φωνάζει βοήθεια, κινητοποιήθηκαν γείτονες, κάλεσαν παράλληλα και την αστυνομία και τελικά συνελήφθη. Πρόκειται για έναν 20χρονο από το Καμερούν, ο οποίος και συνελήφθη από την αστυνομία. Σε οικία ή σε διαμέρισμα πολυκατοικίας ήταν? Τα σε κατοικία. Τα σε κατοικία. Και την άκουσαν οι γείτονες, μπράβο. Αυτό είναι ευτυχώς που την άκουσε κάποιος, εννοώ. Ναι, ναι, βέβαια. Μα φαντάσου την τρομάρα που πήρε. Τι ώρα έγινε αυτό, ξέρουμε περίπου? Έγινε τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, ναι, προσοχή, τι να πω. Ήρθε η αστυνομία, τον μάζεψε, σωστά? Ναι, ναι, έχει συλληφθεί. Ναι, είναι τρομακτικό να ξυπνά κάποιος και να αντιλαμβάνεται ένα ξένο πρόσωπο μέσα στο δωμάτιο του. Εννοείται. Τι λες τώρα? Λοιπόν, είναι ο φόβος και ο τρόμος κάθε μέρα. Ας το πω, δικής μου οι τέτοιες.